Το βλέμμα έχει στραφεί μεταξύ άλλων βέβαια στην έναρξη της νέας τουριστικής σεζόν κατά τη διάρκεια μιας περίοδου με κύριο χαρακτηριστικό συγκυρίες από τη μία η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία η επιδημιολογική κρίση, η πανδημία που συνεχίζει βέβαια να μας ταλαιπωρεί αλλά βέβαια δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στο μείζον θέμα των ανατιμήσεων. Για το σύνολο των δεδομένων που καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του τουρισμού, του τουρισμού της Κρήτης και όχι μόνο και πανελλαδικά, αλλά και για τις προσδοκίες που έχουν προκύψει και για τους ρεαλιστικούς στόχους στο μέτωπο της επίτευξης βέβαια όλων όσων έχουν καταστεί εφικτά για το εφετινό Καλοκαίρι θα συνομιλήσουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη Μεταξά Hospitality Group, τον κύριο Ανδρέα Μεταξά. Είναι χαρά, είναι τιμή μα. Την καλησπέρα μα. Και τη δική μου καλησπέρα. Τι κάνατε, πώ είστε. Μια χαρά είμαι, εσεί. Έχει ήδη ξεκινήσει η επίσημη έναρξη βέβαια. δραστηριοτήτων και τη λειτουργία των ξενοδοχείων του ομίλου σα από 2 Απριλίου Προχά. και βέβαια μέχρι 24 το τελευταίο, σωστά. Σωστά, πολύ Αποδέμια. σωστά, είστε. Ναι. με τα δεδομένα τώρα που έχουμε μπροστά μας και με το σκηνικό mm -hmm. το οποίο διαμορφώνεται έχει ήδη διαμορφωθεί με τα θετικά του και τα αρνητικά του θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την πολυπόθητη επιστροφή στην κανονικότητα ναι. ε, Κοιτάξτε ε, όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια πολύ έντονη μεγάλη τάση τη συζήτηση, η τάση των, των οριστών να έρθουν να κάνουν διακοπέ γενικώ, αλλά και ιδιαίτερα για την Ελλάδα ε, υπάρχει μεγάλη ζήτηση και αυτό είναι πολύ θετικό. Οπωσδήποτε η κατάσταση της Ουκρανίας ψυχολογικά επηρεάζει, όχι ακόμα ε, ε, τόσο, δεν επηρεάζει τόσο στο να σκεφτόμαστε ή να φοβόμαστε προς το παρόν ότι μπορεί αυτό να αναστραφεί. Ψυχολογικά δηλαδή ορισμένοι θα βάλουν φρένο στη θέλησή τους να παραγματοποιήσουν διακοπές το καλοκαίρι από αυτή την άποψη. Ε, από, από την άποψη ότι ε, τόσο κοντά ε, έχουν είναι 80 χρόνια να δούμε πόλεμο τόσο κοντά σε εμά, σαν Ευρώπη. Ε, και αυτό είναι σοκαριστικό. και οι σκηνέ και οι σφαγέ που γίνονται είναι τραγικέ. Ε, πόλεμοι γίνονται τώρα και χρόνια σε άλλε περιοχέ, αλλά τόσο κοντά θεωρώ ότι η, η Ευρώπη είναι συγκλονισμένη από κάθε άποψη. Προς το παρόν το, το αναφέρω γιατί πιστεύω ότι εάν συνεχιστεί ή εάν κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, ενδεχομένως να επηρεάσει. Πάντως υπάρχει το μουδιασμά, το νιώθουμε και όλοι μας. Πάντως τα νούμερα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή εξαιτία του πολέμου, παρά μόνο οι τιμές. Αλλά παρόλα αυτά, α, παρόλα αυτά ναι. οι, οι κρατήσει ε, προχωράνε καλά. Ε, οπωσδήποτε ε, έχουνε, είναι πληττόμενοι είναι όσοι είχαν μόνο αγορές όπως η Ρωσία, η Ουκρανία και άλλες χώρες που τώρα είναι σε πόλεμο, ε, ας πούμε την βόρειότερα της Ουκρανίας, ε, Λευκορωσία. Ε, ε, αυτά, αυτοί έχουν πρόβλημα, οι συνάδελφοι που είχαν μόνο αυτούς, αλλά Πιστεύω ότι επειδή η ζήτηση είναι μεγάλη, ναι. θα... Ε, ίσως ένα γρήγορο... Είναι μια γρήγορη διαφοροποίηση. Λοιπόν. Ε, επειδή είναι μεγάλη η ζήτηση αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι ακόμα και αυτά τα ξενοδοχεία που είχαν μόνο ε, Ρώσους και Ουκρανούς, ε, τουρίστες πιστεύω ότι θα, θα καλύψουν τουλάχιστον θα θα σε ένα βαθμό. Είναι Έτσι, τουλάχιστον ελπίζω ο στόχος του 2019 που όλοι ξεκίνησαν και πριν την έναρξη της εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τόνισαν ότι ο στόχος είναι το 2019 Να πλησιάσουμε και να φτάσουμε το 19. Κατά τη... Με τα στοιχεία, με τις προκρατήσει ναι. που έχουμε στα χέρια μας. Mm -hmm. ε, πού βρισκόμαστε αυτή. Σίγουρα έχουμε το 19. Ε, όπως ε, πάντα μιλάμε ε, όλων των άλλων ε, ομοίων, δηλαδή να έχουμε όπως είναι τώρα τα πράγματα ε, όλα δείχνουν ότι θα, θα, είμα, θα έχουμε το 19. Σαν ε, σαν κεφάλια, σαν, σαν πληρότητα, σαν αφήξει, Αν θέλετε, Τώρα, ε, αν πάμε στο θέμα το οικονομικό, θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα πάμε στο θέμα το οικονομικό, να κλείσουμε λίγο την ατζέντα του 19 σε σύγκριση με το 22. Ποιε αγορέ mm -hmm. πιστεύετε ότι θα βοηθήσουν φέτο το εγχώριο τουριστικό προϊόν, Κυρίω η Ευρώπη. Α, αυτή που θα βοηθήσει πάρα πολύ την Ευρώπη είναι το Ισραήλ. Ε, Αυτέ είναι οι βασικότερε αγορέ που μου έρχονται στο μυαλό. Τώρα δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Είχαμε και άλλη. την τουριστική έκθεση στο ΤΕΛΑΒΕ, με εκπροσώπηση και τη περιφέρεια. Τα ναι. μηνύματα τα οποία προέκυψαν, ποια ήταν, Πολύ θετικά. Είναι πολύ θετικά. Είναι γενικά, η, η, αυτή η φοβερή τάση που υπάρχει ε, ξεκινάει από τον εγκλεισμό των δύο ετών. Και, η, και το Ισραήλ, για το οποίο είπατε τώρα, αλλά και όλη η Ευρώπη, είμαστε μπαίναμε και βγαίναμε, δηλαδή αυτό το, αυτό το πράγμα να μην μπορούν να πετάξουν, να μην μπορούν να μετακινηθούν, με όλες αυτές τις ιστορίες που ζήσαμε δύο χρόνια, ο κόσμος θέλει να φύγει, έχει τη, το πάθος να φύγει, να πάει διακοπές. Και ευτυχώ μία από τις πρώτες επιλογές είναι και η Ελλάδα Μάλιστα. και ιδιαίτερα η Κρήτη. Αναφερθήκαμε σε ανατιμήσεις στο οικονομικό κομμάτι της, του ζητήματος, στην ακρίβεια, να τα βάλουμε mm. σε μία σειρά. Ο πόλεμος στην, στην Ουκρανία θα επηρεάσει τον τουρισμό της χώρας μας. Κάνατε μια πρώτη αναφορά ότι πιθανότατα ναι. επιχειρηματίες που έχουν αυτές ναι. τις αγορές, που ασχολούνται με αυτές τις αγορές, ίσως επηρεαστούν, αν και θα καλύψουν το χαμένο έδαφος. Ναι, θα καλυφθεί το χαμένο έδαφος στο τζίρο και, στη, και, στο, και στις διανυκτερεύσεις. Όμως ε, το, το ξενοδοχειακό προϊόν, να μιλώ γενικά το τουριστικό, πιστεύω όμως και το τουριστικό προϊόν θα ανατιμηθεί θα ανατιμηθεί το κόστο του. Εμεί, ειδικά τα ξενοδοχεία, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τι τιμέ. Γιατί οι, τα συμβόλαια ναι. στα ξενοδοχεία γίνονται ένα χρόνο πριν. Ε, όσο αυτή η ανατίμηση είναι σε ένα, σε ένα λογικό πλαίσιο, Αυτή τη στιγμή ε, ο πληθωρισμό ε, 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 πλησιάζει το 10%. Αν αυτό συνεχιστεί μέχρι τέλο του, του χρόνου, αυτό είναι απώλεια από το κέρδο. Τι διαφορά όταν, ανα, όταν ανατιμούνται όλα. Το κόστο μα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Με ίδιο τζίρο. Αν αναζητούμε και στοχεύουμε το τζίρο του 19, θα είναι το αποτέλεσμα μικρότερο. Αλλά δόξα ο Θεό, τα λέμε. Μάλιστα. Ο κόσμο στο ρεπορτάζ, ξέρετε τι ρωτάει, κύριε Μεταξάν, θα ναι. δούμε αυξημένε τιμέ στα ξενοδοχεία. Οπότε Αυτό δεν, θα... δεν γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανατιμηθούν τα ξενοδοχεία. Εκτό αν συμβεί κάποια συντέλεια του κόσμου και είναι όλα διπλάσια, α πούμε, σαν, και δεν βγαίνουν. Είναι πια ε, ο, το κόστος ίδιο με το με τζίρο. Τότε δεν έχει λόγο να υπάρξει ε, η λειτουργία του ξενοδοχείου. Αλλά δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν, ε, δεν φαίνεται και από διάφορου αναλυτέ που διαβάζουμε Όλοι λένε ότι ναι, θα υπάρχει ας πούμε, μια ανατίμηση όλων των αγαθών, αλλά θα είναι σε ένα πλαίσιο. Περίπου αυτό που είναι μέχρι σήμερα, από αυτό που έχει φτάσει. Δεν προβλέπεται. Ένα κίνδυνο είναι το ενεργειακό, το οποίο πρέπει να μην λείψει από τη χώρα μα, που πιστεύω ότι υπάρχουν προβλέψει. Έχουμε ανατιμήσει, έχουμε εκτοξεύσει μόνο στο, στο στάρα, ενεργειακό. Πώ θα απορροφηθούν αυτέ οι αυξήσει, από επιχειρηματίε. Από τη μείωση του κέρδου του επιχειρηματία. Αλλά όσο και να ανατιμηθεί, αν μείνει σε αυτά τα πλαίσια, δεν θα, μειώσει, δεν θα, δεν θα κάνει απαγορευτική τη λειτουργία. Θα υπάρξει ένα κέρδο, δεν θα είναι το ίδιο με το 19 απλά. Μάλιστα. Και εκεί είναι η ουσιώδης διαφορά με το 19. εκείνη είναι η ουσιώδης διαφορά. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή η ενδεχόμενη αύξηση των εσόδων να μην ε, καλύψουν την αύξηση των εξόδων. Ακριβώς, Για να έχουμε άθρωση. ένα ίδιο καλό αποτέλεσμα κέρδου. Και λοιπόν όπως μία... ξέρετε, το κέρδο μια επιχείρηση ενό κλάδου διαχέεται στην αγορά διότι υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση και κοινωνική. Είναι τα... μία λυσίδα. Όλοι είναι ωφελημένοι. Ένα ωφελείται, όλοι ωφελούμαστε. Να πάμε στην, στο μεταξάχρονο Hospitality Group να αναφερθούμε λίγο. Να αναφερθούμε στον όρο βιώσιμη ανάπτυξη. Βεβαίω. Και βέβαια στου βιώσιμου προμηθευτέ. Μία πρωτοβουλία έχουμε ενημερωθεί. Mm -hmm. Να μα πείτε δύο λόγια να εστίασουμε λίγο στην επόμενη μέρα στο όραμα. Ε, η Μεταξάχος Sputality Group είναι ένας ε, όμιλος ο οποίος ε, φημίζεται για το πάθος του, το ήθος του και το λόγο του. Ε, αυτό είναι και το, ε, το οραμά μας κατά κάποιο τρόπο ε, και πιστεύουμε ότι ε, είμαστε ε, με, με μεγάλη εφοσίωση στην ποιότητα, στοχευμένοι. Ε, θεωρούμε... Ε, ο τρόπος ύπαρξης ως ξενοδοχεία, ως όμιλος τη βιωσιμότητα είναι ο τρόπος με, μέσα από το, ε, απ το φίλτρο αυτό της βιωσιμότητας που σκεφτόμαστε. Δεν τη θεωρούμε ε, μια ανάγκη, το θεωρούμε σαν κάτι αυτονόητο, ε, αυθύπαρκτο με τη φιλοξενία. Ε, Προσπαθούμε, αυτή η πρωτοβουλία με τους προμηθευτές είναι, πηγάζει από το ότι η βιωσιμότητα ε, πρέπει να μεταδίδεται. Δεν είναι ε, μπράβο σε αυτό που το έχει, είναι να μεταδίδεται. Ξεκινάμε λοιπόν μια εκπαίδευση ε, και μια ε, προσπάθεια να πίσω με τους ε, προμηθευτές μας να παράγουν με βιωσιμότητα, δηλαδή με, με γνώμονα το περιβάλλον, την οικονομία φυσικά και τον άνθρωπο. Είναι, είναι στοιχεία τα οποία... Για κάποιου ε, ε, φαντάζομαι ρομαντικά ή πολυτέλεια, δεν είναι. Είναι αυτά που ξεχωρίζουν και σε κάνουν ναι. ξεχωριστό, νομίζω. Λεβώς. Και κάνει ε, διαφορά. Ε, ε, ε. Και με όχι με την κριτική παράδοση, βέβαια. Τα προϊόντα Για λίγο της καιρό θα, κάνεις, θα κάνει κάποιο ξεχωριστό. Σε λίγο καιρό απλά θα σε βγάζει έξω το σύστημα. Δεν θα μπορεί να υπάρχει χωρί τη βιωσιμότητα. Εκεί, εκεί η τάση είναι προ τα εκεί. Για πολλού λόγου. Γιατί οι πελάτε μα πια είναι πολύ πιο συνειδητή στην προστασία του περιβάλλοντος, στο ηθικό κέρδος, ναι. ε, το, το κέρδος που, που ε, συντηρείται από παιδάκια που κοιμούνται το βράδυ κάτω από το τραπέζι, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα, ένα κέρδος που ο πελάτης δεν θέλει να το συντηρεί. Οπότε τι διαφορετικό θα βιώσει ένα επισκέπτη στα ξενοδοχεία σας. Ε, θα, θα βιώσει καταρχάς τον τόπο στον στο, οποίο αποφάσισε να επισκεφτεί. Αν είναι Σαντορίνη, θα νιώσει ότι είναι στη Σαντορίνη, όντα μέσα στο ξενοδοχείο, το ίδιο φυσικά θα νιώσει και στο, στο κραταμάρι, ότι είναι στην Κρήτη. Γιατί, γιατί θα φάει και θα απολαύσει ε, τοπικά προϊόντα, μα, ε, μαγειρικέ και συνταγέ από, από τον τόπο μα. Ε, Νοτροπία ανθρώπων, καταρχήν ε, καταρχάς, θα, ε, θα ε, τον αγκαλιάσουν άνθρωποι. Που ξέρουν από την κούνια του, από τη φύση του να φιλοξενούν ανθρώπου. φιλοξενία είναι, είναι ο Θεό, ο ξένιο δία, για, για όλου τους, ειδικά του κριτικού, αλλά και τους του Έλληνε φυσικά. Οπότε ε, ε, ο, ο, οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και είναι και η δύναμη μα, ω όμιλο. Δίνουμε έμφαση στο το κέντρο μα είναι ο άνθρωπο. Και ζητάτε και από τη νέα γενιά νέου ανθρώπου να έρθουν στο, στον ομιλό σα <κοί> να επενδύσουν και αυτοί σε εσά και εσεί σε αυτού. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Η σχέση είναι και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Βέβαια. βέβαια. Ε, και ειδικά ε, τοπικό ανθρωπινοδυναμικό ε, νέο ανθρωπινοδυναμικό ε, Φύγανε οι αρκετοί λόγω του COVID, λόγω τη αστάθεια που υπήρξε στον εργασιακ, στο εργασιακό περιβάλλον δύο χρόνια τώρα και έχει φύγει ένας αρκετά μεγάλος αριθμό, αλλά σιγά σιγά επιστρέφει και πρέπει να έχει κίνητρο για να, για να επιστρέψει και ένα από τα κίνητρα που δίνουμε στους νέους είναι η ευκαιρία να δουλέψουν σε ένα περιβάλλον που σέβεται τον άνθρωπο, ε, τιμάει την εργασία και προωθεί την τη νεότητα. Λοιπόν, να αναφερθούμε, να ξεκινήσουμε. Κρέτα Μάρις, Beach Resort, Χερσόνησος. Χερσόνησος. Άνοιξε. Άνοιξε 2 του μήνα. Δύο του μήνα. Προχθέ. Ε, Κάντια ε, να Ανοίγει το Σάββατο, 9 του μηνό. Σωστά. Και το Σάντο σαν, σαν, το... σαν Μάρι που ανοίγει 20 του μήνα, τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη, μέσα ναι. στην Μεγάλη Εβδομάδα. Ε, και έτσι μέσα στον Απρίλιο ανοίγουμε όλη, όλα τα ξενοδοχεία μα, όπω και όλοι οι περισσότεροι στην Κρήτη. Σιγά σιγά, Ανοίξ, τον Απρίο, ανοίγεται σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό. ναι, μια... ναι, 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 ναι. Η ημερομηνία έχει προσδιοριστεί από τέλος του Νοέμβρη. Ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε, περίπου. Οπότε υψηλέ οι προσδοκίε, Νομίζω ρεαλιστικές ρεαλιστικέ. Δεν είναι πολύ υψηλέ. Φαίνεται από τη ροή των κρατήσεων και όχι μόνο σε εμά, εξαιτία των προσπαθειών που κάνουμε και τη ενσκήπιση που ενσκύπτουμε στην ποιότητα, αλλά γενικά ο προορισμός έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και παντού φαίνονται οι κρατήσεις, τα αεροδρόμια, όλα τα υπτήσεις έρχονται. Είμαστε σήμερα στα γένια, ε, του στη Θαγγένεια του αεροσκάφους της Στούη και ε, 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 όλα τα αεροπλάνα, μας έλεγε ο Ρολιμενάρης, ότι όλα τα αεροπλάνα έρχονται γεμάτα. Υπάρχει δεν ψάει ο κόσμο να απελευθερωθεί, να πάει να ξεκουραστεί. Επαναλαμβανόμενος επισκέπτης. Mm. Θα ήθελα ένα σχόλιο Αναφορικά και από τι που έχετε όλα αυτά τα χρόνια, με ανθρώπου που έρχονται, ξαναέρχονται, ξαναέρχονται. Είναι οι δικοί σα άνθρωποι. Είναι, είναι οι δικοί μα άνθρωποι, είναι των ανθρώπων οι άνθρωποι. Δηλαδή, ε, οι, οι πελάτε έρχονται και ξανάρχονται, όχι για τα, για τα ντουβάρια. Έρχεται γιατί ε, βρήκε ζεστασιά, καλό φαγητό, καθαριότητα και χαμόγελα. Αυτά θέλει. Δεν θέλει, τίποτα, δεν θέλει πολλά πράγματα, πολυτέλειε και. Η πιο όμορφη κουβέντα που σα έχει πει όλα αυτά τα χρόνια κάποιο. Είναι αυτό που δεν μου είπε τίποτα, απλά με κοίταζε και έκλαψε. Ένα Σκοτσέζο. Μια οικογένεια που έρχεται χρόνια και με έπιασε ε, από του ώμου και μου είπε ότι. Τίποτα. Απλά έκλαψε. Δεν, δεν μπορούσε να εκφράσει τη χαρά του που όταν έρχεται εδώ πέρα ξεχνάει τα πάντα και ζει αυτή τη στοργή, την αγάπη. Είναι πια γέροι άνθρωποι, έχουν έρθει περίπου 30 φορέ. 30 φορέ. Ναι. Ε, να πάμε στο όραμα, στην επόμενη μέρα του ομίλου. <laughs> Πολλά τα σχέδια. Στα ανακοινώσιμα θα στα. Από <laughs> το όνειρο είναι τζάμπα. <laughs> 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 Όταν χρειαστεί να το πληρώσει, αρχίζει να σοβαρεύει ήδη. Αλλά τα υλοποιείται. Ε, σιγά σιγά, ναι. Νομίζω ότι άμα έχει κανεί ε, το πάθο, το ήθο και το λόγο, νομίζω ότι πολλά μπορεί να καταφέρει. Όχι όλα, αλλά ε, ονειρευόμαστε και προσπαθούμε να σχεδιάζουμε. Ε, υπάρχει μια προπτική στο καβούσι στη Δήμο Ιεράπετρα. Είναι ένα. Ε, μια έκταση ε, πολύ όμορφη, πάρα πολύ όμορφη, την οποία έχουμε ε, ε, προσπαθήσει με πάρα πολλές θυσίε να σεβαστούμε το περιβάλλον. Είναι μια άγρια φύση, υπέροχη, η οποία θα διατηρηθεί ε, με βάση το πλάνο της επένδυσης που θέλουμε να κάνουμε εκεί. Ε, έχουμε μειώσει δραμα, δρα, δραστικά το, το συντελεστή δόμησης. Ε, έχουμε κάνει πριν καν να αρχίσουμε τις ιδιοδοτήσεις, μελέτες σπηλαίων ε, γεωλογικές, περιβαλλοντικές, καλά δύο χρόνια τώρα κάνουμε περιβαλλοντική έρευνα, ε, εκεί προστασία διαφόρων πραγμάτων. Ε, και θέλουμε, γιατί ακριβώς αυτό θα είναι και η πρώτη μας ύλη, αυτό θα προβάλλουμε, ε, αυτά, αυτ, τα, αυτές οι επενδύσει, θα προβάλλουν αυτή την ομορφιά. Και διάφορα σχέδια και στη Σαντορίνη, ε, πάντα με πολύ σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, στο περιβάλλον. Και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Και στον άνθρωπο, Σωστά. πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Κύριε Μεταξά, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ. Να έχουμε καλή σα ζωή. Να είστε καλά, και εσείς. Και με πρέπει να είμαστε. Με το χαμό, καλά θα πάνε. Και με το καλό να τα ξαναπούμε. Και ειδικά στην Κρήτη δεν φοβόμαστε τίποτα. <laughs> λοιπόν, και με αυτή τη φράση να σα ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά κι εσεί.